Να το λέει. Δεν λέμε αυτό, λέει το παχάρι στην καρδιά, ένα σπίτι και έγινε. Δεν ξέρω για αφορμή, θα μιλήσουμε με τα αστέρια. Υπάρχει παράδεισο. Ωραία, με εκείνου λοιπόν του συνεργάτε, αφού είπαμε για τι κάρτε. Αν υπάρχει παράδεισο, είναι δικό σου. Όχι, εσύ. Δεν μπορούσα να το δω. Εν πάση περιπτώσει. Έχει γράψει μόνο για την Νατάσα και για άλλου. Μόνο για την Νατάσα. Και τώρα ετοιμάζω κάποια τραγούδια για το Μακρόπουλο και την Πεγκυζίνα. Μπράβο. Για πε λοιπόν για εκείνη τη συνεργασία από τότε. Με την Νατάσα, με τον Αντώνη ήρθε σε επαφή, του είπε γιατί δεν έχει. Όταν και σε κάποια στιγμή είναι αυτό που είπε ο Πέτρος, ότι ήμουν στην αφάνεια, εξαφανίστηκα. Για να με θυμηθεί ο κόσμος, λέω: α, τα φιλαράκια με αυτά, ήμασταν μαζί. Έχω γράψει τραγούδια σε αυτήν. Σίγουρα, άμα τη χτυπήσω την πόρτα, θα με βάλει στο σχήμα τη να με θυμηθεί λίγο ο κόσμος ξανά. Να. Ξέρεις, ναι. Να πω στο. Ξανά στο ποτάμι. Ξανά, ναι, έτσι. Αυτό. Και? Αλλά η πόρτα ήταν έτσι. Μπαμ, πάρτε να σμούρει. Αυτό το χρονικό. Η απάντηση μου ποια ήταν, ότι δεν. Απλά και ωραία, όχι. Σε αυτό το διάστημα που ήσουν εκτός, εντός ή εκτός εισαγωγικών, νταούνιασες? Όχι. Είχες τιμό? Όχι, όχι. Ήμουνα στη Ρόδο και όλοι. Ήμουνα στάστα στη Ρόδο και όλη η Ρόδος με στήριξε. Όλα τα παιδιά και όλο το fan club μου γενικά στην Ελλάδα. Και στο Facebook και στο YouTube και γενικά πολλά πράγματα. Τα παιδιά αυτά. Με κάνανε να είμαι στα πόδια μου και να συνεχίζω. Και τώρα πάλι την ξανακάνεις. Και τώρα, δόξα τω Θεώ, είμαι σε ένα καταπληκτικό μαγαζί στη Λεωφόρο Συγκρού στο Πρεμιέρα.